Λοιπόν, τα νέα τα μάθαμε. Κι ας ήμασταν μακριά όταν γίνανε. Βεβαίως. Τα καλά νέα ταξιδεύουν παντού. Και μακάρι μόνο καλά νέα να παίρνουμε γενικώς. Και τι εννοώ. Ότι επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι η τελευταία που είχε πάρει τίτλο εσθεμένη, στο εξωτερικό εννοώ να έχει πάρει τίτλο, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν η Ευελίνα Παπαντονίου, η οποία το 2001 είχε βγει αναπληρωματική μισηφίλιος. Βέβαια, δεν ξεχνάμε το ότι τίτλο είχε πάρει και η Ειρήνη Σκλίβα. Τι είχε βγει όμως, Μις Κόσμος. Μις Κόσμος. Μπράβο. Και Μις Ευρώπη είχε βγει η Μαρίνα Τσιντικίδου. Το 92 νομίζω. Ναι. Φτάνουμε λοιπόν στο 2016 και άλλη μία Ελληνίδα, κατά το ίμιση βέβαια, μας εκπροσωπεί και παίρνει και εκείνη τον τίτλο αυτό. Μις Europe 2016 λοιπόν, η Μικαέλα Φωτιάδη. Για να δείτε. Θα περάσει από εδώ. Εντάξει, θα παίρνει και εδώ. Πού να σε πιάσω, να μην σε παγώσω. Καλώς μας ήρθες. Όχι, μην το κάνεις αυτό. Καλώς ήρθες, να ρίξα ένα φιλί. Ναι, ρε Γρηγόρη. Δεν φίλησε πριν αυτός, εμείς φιλήσαμε να πούμε. Σας φίλησα. Θέλω να μιλήσω για τα επιφωνήματα αέρας, άνεμος, αφρός που ακούστηκαν από τον Γρηγόρη. Ναι, βρέσει Γρηγόρη, κάντε λίγο πιο σημερινά. Αυτά είναι τη εποχή σου, αέρα, άνεμο. Προχώρησε και λέει αέρα, άνεμο, αφρό. Μπήκε ξελμελετό μετάξυ. Δεν ξέρω, δεν λένε σήμερα τα παιδιά είναι. Εσύ πολύ πιο κοντά στου νέου του σήμερα. Από μακριά και σήμερα. Κάτι πάλι με αέριδε και τα λοιπά. Φυσάει και τέτοια. Φυσάει οργόνη. Φυσάει οργόνη. Τι είναι, παιδί μου, φρέζα, φυσάει οργόνη. Είναι πολύ αέρα και πέσει το στέμα. Όχι, δεν πέφτει το στέμα. Που έκατσε ήταν να μην κάτσει. Άμα κάτσει. Αυτό είναι το στέμα από τα καλυστία τα εδώ, τα σταρελά ή το στέμα που πήρε εσύ. Το στέμα Μις Ευρώπη. Το οποίο σα το δίνουνε. Ναι. Δεν το ήξερα. Mm-hmm. Φανταζόμουν να το κρατάνε κάθε φορά για την επόμενη, για την επόμενη. Όχι. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, Μικαέλα μου, για να γνωριστούμε λίγο, γιατί τις περισσότερες πληροφορίες τις πήραμε τώρα. Δηλαδή, ποια είναι η Μικαέλα Φωτιάδη? Είναι πολύ όμορφη, μας έφερε ένα πολύ ωραίο τίτλο. Πολύ χαρά για σένα, πολύ χαρά και για μας, γιατί εννοείται οτιδήποτε σε διάκριση παίρνει η χώρα μας, ευχάριστο είναι. Λοιπόν, η Μικαέλα λοιπόν είναι από μπαμπά Έλληνα, ακούτε και το επίθετο Φωτιάδης, αλλά βλέπετε και τα ανοιχτόχρωμα χρώματά της, είναι από μαμά Ολλανδέζα. Εδώ υπήρξε ένα love story, μεγάλο, που δεν είναι το μόνο που συμβαίνει εδώ, είναι να μην πατήσει άνθρωπος από το εξωτερικό σε νεαρά ηλικία. Βέβαια. Τελείωσε. Βέβαια. Θα βρει τον ερωτά του. Λοιπόν, οι γονείς σου γνωρίστηκαν εδώ ή στο εξωτερικό? Γνωρίστηκαν στην Ολλανδία. Α, στην Ολλανδία. Ναι. Ο μπάς μου σπούδαζε πιλότο στην Αμερική. Πήγε Ολλανδία για λίγες μέρες και γνώρισε τη μαμά. Και έμεινε, πάνε σπουδές. Το παράτησε όλα. Ο έρωτας. Τα παράτησε όλα. Την έκοψε την λουλή παπαπάς. Και μείνατε εκεί λοιπόν, εσύ γεννήθηκες Ολλανδία. Ναι. Και γυρίσατε στην Ελλάδα όταν ήσουν 9 χρονών. Ναι. Πώς σου φάνηκε αυτή η αλλαγή? Δύσκολη πολύ, δεν ήθελα καθόλου. Δεν ήξερα τα ελληνικά καθόλου. Μόνο το καληνύχτα, καλημέρα και το πάτρι μόνο. Μας το είχε μάθει ο μπάς μας και το λέγαμε πριν κοιμηθούμε πάντα. Τα βασικά. Αυτά ήξερα. Αυτό κινητό, πάτερ μου. Αυτά μας τα μάθανε ο μπάς πριν τον ύπνο, να λέμε το πάτερ μου. Στο σπίτι τι γλώσσα μιλάγανε? Δηλαδή εσείς τι γλώσσα μάθατε αρχικά, η πρώτη γλώσσα που μάθατε? Ολλανδικά. Ο πατέρας σου μιλάει Ολλανδικά? Ναι. Πού τα ξέρετε το θηρίο? Τα έμαθε τόσα χρόνια. Α, τα έμαθε από τη μάνα σου. Βεβαίως. Είναι δύσκολη γλώσσα, δηλαδή. Μοιάζει λίγο με τα γερμανικά, αλλά για μας ο μπάς μου μιλάει και γερμανικά, οπότε μάλλον το ήταν πιο εύκολο. Μάλλον γι' αυτό. Ναι. Γιατί είναι, δεν είναι κοντά μας καθόλου. Το Ολλανδικά. Άρα αυτή είναι η πρώτη σου γλώσσα, την οποία τώρα που μένεις πια Ελλάδα δεν φαντάζομαι την ξέχασες. Ολλανδικά, εμείς τα ακούμε. Τώρα η πρώτη μου γλώσσα είναι τα ελληνικά και η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα. Εντάξει, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, αλλά επειδή είναι μια γλώσσα με την οποία ξεκίνησε σαν μωρό παιδί, οτιδήποτε λένε μαθαίνουμε στα μωρά από ξένες γλώσσες, δεν το ξεχνάνε. Δηλαδή μένει μέσα στο μυαλό του. Έτσι έμαθα και τα αγγλικά. Πώς? Δεν πήγα ποτέ φροντιστήριο. Πήγατε αλλού? Όχι, δεν πήγα. Αποφάσισα να αλλάξουν γλώσσα οι γονείς σου. Δεν θα μιλάμε πια Ολλανδικά, πρέπει τα παιδιά να μάθουν και αγγλικά. Τώρα το γυρνάμε στα αγγλικά. Έτσι. Τα έμαθα μεγαλώνοντας. Μιλάω αγγλικά, γερμανικά, Ολλανδικά, ελληνικά. Ποια γλώσσα μιλάς πιο εύκολα? Μην πεις ψέματα. Μην πεις ψέματα. Ολλανδικά. Μικρό κορίτσι, αν εξαιρέσουμε την προφορά μου το ρο, που ακούγεται λίγο αλλιώς, είναι τα ελληνικά. Τα Ολλανδικά λίγο τα έχω ξεχάσει και με τη μαμά μου όταν μιλάω και όταν είμαι ενθουσιασμένη, είναι ευριασμένη, ναι, και θέλω να πω πολλά, μιλάω ελληνικά. Δηλαδή η μαμά σου έμαθε ελληνικά? Ναι.
Αμέ, Ολλανδικά ο μπαμπάς, Ελληνικά η μαμά. Και μιλάγανε στα αγγλικά. Θα μάθω Ολλανδικά, αλλά θα μάθεις και εσύ Ελληνικά, είπε ο μπαμπάς. Τέλος. Στα Ολλανδικά πώς είναι, κοίτα τι ωραία αγόρια που είχε εδώ. Να το, καλώς τα λαφτάκια. Κάιντε μόνο για μόνο your sign. Ένα σάιν μου, μην είναι αλλαγή. Κάνει το φέρμα, καλώς τα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα, στα Ολλανδικά. Πώς λέμε καλώς τα αγόρια τα όμορφα, ρε παιδί. Τέτοια λέει, γιατί κάνει καμάκια. Είναι παλιό καμάκι όμως. Παλιό. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τη Μικαέλα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας μαζί της. Miss Europe World 2016 here, Miss Greece! Θα χρειαστεί να περάσουν αρκετές ημέρες για να το συνειδητοποιήσει και για να ξεκουραστεί η Μικαέλα Φωτιάδη. Η στέψη της το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ως Miss Ευρώπη στον διεθνή διαγωνισμό Miss Europe World στην πόλη Μπρουμάνα του Λιβάνου δεν είναι και το πιο απλό ούτε και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Είναι όμως ίσως το πρώτο μεγάλο βήμα για αυτό το μικρό κορίτσι που μεγάλωσε με όνειρα και φιλοδοξίες. Ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο Χάρλεμ της Ολλανδίας από Έλληνα μπαμπά και μαμά Ολλανδέζα. Σήμερα, στα 22 της και αφού έχει φάει τους διαγωνισμούς ομορφιάς με το κουτάλι, δείχνει να δικαιώνεται. Η Μικαέλα μετήκησε στην Κρήτη στα 9 της χρόνια. Δεν της άρεσε και πολύ η ιδέα. Μέχρι τότε δεν ήξερε να μιλάει ελληνικά και για κάμποσο διάστημα δεν επιθυμούσε και να τα μάθει. Ίσως αυτός να ήταν ένας καλός τρόπος για να κάνει τους γονείς της, την Κατερίνα και τον Γιώργο, να αλλάξουν γνώμη και να επιστρέψουν στην Ολλανδία. Όταν όμως έκανε τις πρώτες της παρέες, αγάπησε την Ελλάδα και την Ιερά Πέτρα. Εκεί έκανε για πρώτη φορά πασαρέλα μαζί με τις αδελφές της, Αλεξάνδρα και Ντανιέλα. Ήταν σε μια παρουσίαση παιδικών και εφηβικών ρούχων στο κατάστημα των γονιών της. Από μικρή ψηλή Μικαέλα ανακάλυψε ένα νέο κόσμο. Μέχρι τότε η βασική της ασχολία ήταν το Taekwondo. Στα 15 της είχε φτάσει να γίνει δεύτερη πανελληνιονίκη. Αλλά μετά ήρθαν οι διαγωνισμοί. Πολλοί διαγωνισμοί ομορφιά στα τελευταία 5 χρόνια. My name is Mikaela Eleni Fotiadi. I'm 21 years old and I miss Greece. Και στους περισσότερους κέρδιζε και κάτι. Από μικρό μέχρι μεγαλύτερο τίτλο. Πρώτο στο Miss Young στην Κρήτη το 2011. Και τον περασμένο Νοέμβριο αναδείχθηκε Star Ελλάς. Νίκη που την έστειλε πολύ γρήγορα στο Las Vegas για το περιβόητο Miss Universe, τον διαγωνισμό για την Miss Ιφίλιος. Έχουμε Star Ελλάς φέτος, τη ρώταγαν οι πιο δύσπιστοι. Έβλεπαν ότι μια όμορφη φίλη τους από το Facebook κέρδισε τον τίτλο ενός θεσμού που είχε σχεδόν ξεχαστεί. Στο Miss Ιφίλιος η Μικαέλα δεν τα κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, πράγμα που την στεναχώρησε πολύ. Μικαέλα Ελένη Φωτιάδη, 21 years old, Greece! Την παρηγόρησε ο μικρός της αδελφός και αδυναμία της, ο Μερκούριος. Αναγνώρισε τα λάθη της και έθεσε νέο στόχο, τον διαγωνισμό Miss Ευρώπη. Έμεινε στο Λίβανο επί 3 εβδομάδες. Χρειάστηκε να καλύψει και η ίδια πολλά από τα έξοδά της και στο τέλος τα κατάφερε. Το Σάββατο 12 Μαρτίου κέρδισε τον τίτλο της Miss Ευρώπη. Γούρι της ήταν ο μπαμπάς της, ο άνθρωπος που την πίστεψε από την πρώτη στιγμή. Αυτή η μικρή Ολλανδέζα μεγάλωσε, έγινε Ελληνίδα και μέσω Λιβάνου κατέκτησε την Ευρώπη. Μαστάκησε τώρα εδώ. Το μαστάκησε το τελευταίο να μας το ρίξει στο κλείσιμο του βίντεο. Λέει πόσο είναι ο μπαμπάς σου. Πρέπει να είναι, λέει, κοντά στην ηλικία μας. Λέει ο μπαμπάς μου είναι 47 χρονών. Έβαλε γυαλί ο Γρηγόρης, τελείωσε. Μου τον σακάτεψες. Μην τα πετάς απότομα αυτά. Και δεν απάντησε σε μένα. Εγώ πόσο είμαι. Μην πεις ψέματα, ρε. 25. 48. Όχι, λες ψέματα. Σταμάτα. 45 πάω στα 46. Για να δω τον πατέρα. Παιδιά, φαίνεται νεότερο. Ο πατέρας φαίνεται πολύ νέος πάντως. Δεν ξέρω τι κάνει ο πατέρας, ότι τρώει λάδι. Είναι η Λάμψη που ήταν πολύ περήφανος και τον έκανε λίγο πιο νέο. Και εγώ είμαι περήφανος για τα παιδιά μου, δεν δείχνω έτσι καθόλου. Δεν έχεις κάνει κόρη. Καλό κι αυτό. Κάτσε να βγει μυστερή φίλη ο μεγάλος. Λοιπόν, πες μας λίγο δύο λόγια, πραγματικά. Πώς από τη χρονιά που έχει σταματήσει ο Αντένα να παρουσιάζει τους διαγωνισμούς ομορφιάς, έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Γιατί οτιδήποτε γίνεται μέσα από την τηλεόραση παίρνει και άλλες διαστάσεις. Δηλαδή, θες δεν θες, το μαθαίνουν όλοι. Εννοείται. Λοιπόν, πώς γίνεται από τη στιγμή που σταμάτησαν τον διαγωνισμό ομορφιάς να τον παρουσιάζει ο Αντένα, πού γίνονται οι διαγωνισμοί, πώς γίνεται, πού το μαθαίνετε και δηλώνετε συμμετοχή, πώς σας βρίσκουν. Γίνανε τελευταία φορά που τα έδειξε η οθόνη, ας πούμε, ήταν μέσω ίντερνετ. Και έγινε σε ένα κλαμπ. Είχα πάρει μέρος τότε. Ήμουνα 18 χρονών. Πού το έμαθες? Μέσω ίντερνετ. Είναι, είδες τι ψάχνουν. Ακούς. Όλα τα ψάχνουν. Νομίζω το έδειχνε και στη τηλεόραση διαφήμιση τότε. Δηλώσει συμμετοχή στο τάδε site. Ναι, και γίνανε σε κλαμπ. Τα έδειξε live μέσω ίντερνετ.
Μετά τα επόμενα δύο χρόνια, τον επόμενο χρόνο δεν γίνανε καθόλου, απλά επιλέξανε, στείλανε μία αναπληρωματική νομίζω άλλης χρονιάς. Και μετά τον επόμενο χρόνο, δηλαδή πέρυσι και φέτος, κάνανε ένα casting. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι casting που πας όπως μοντέλο, πας άβαφη, δείχνεις τον book σου, περπατάς και σε διαλέγουν. Έγινε κανονικά πασαρέλα με μαγιό, με φόρεμα, ερωτήσεις. Και διαλέξανε τις κοπέλες και απλά δεν είχε κάμερες. Πότε έγινε αυτό, live. Δηλαδή τη βραδιά εκείνη που εσύ βγήκε στα ρελάς, πότε? Έγινε τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοέμβριου. Α, μάλιστα. Και μετά ήξερες λοιπόν ότι μπορείς να συμμετάσχεις σε διαγωνισμούς ευρωπαϊκούς ή παγκόσμιους. Πήγες στον πρώτο διαγωνισμό, εκεί που δεν έφυγες χαρούμενη. Έφυγα έτσι. Έλαβε. Να, όμως που ήρθε ο επόμενος. Που ίσως είναι η πιο χαμογελαστή από όλες. Όταν πήγες, επειδή είχε προηγηθεί ο άλλος ο διαγωνισμός, εμείς οι φίλοι ήταν ο άλλος διαγωνισμός, ωραία, που δεν τα είχες καταφέρει. Πώς το πήρες απόφαση να ξαναδοκιμάσεις για το Miss Euro? Πώς δεν απογοητεύτηκες δηλαδή, με λίγα λόγια? Το θεώρησα δεύτερη ευκαιρία και κάτι έχω με τις δεύτερες ευκαιρίες, γιατί και στα ρελάς την πρώτη φορά δεν τα πήγα καλά. Δεν πέρασα καν στη δεκάδα. Τη δεύτερη φορά βγήκα στα ρελάς. Οπότε το πήρα έτσι. Λέω, εντάξει, τώρα θα βγω Miss Ευρώπη. Πλάκα μας κάνεις. Ναι, αφού δεν τα κατάφερα, το είχα πάρει τόσο πολύ απόφαση. Στεναχωριόμουν που τόσα χρόνια είχε να φέρει στέμα Ελληνίδα στην Ελλάδα. Και λέω, θα πάω στο Miss Φίλος, γιατί μου λέγανε πήγαινε για την εμπειρία. Η Ελλάδα δεν γίνεται να πάρει θέση. Δεν γίνεται. Λέω, όχι παιδιά, γιατί δεν γίνεται, θα πάω. Τέλος, το είχα δηλώσει. Λέω, θα τα πάω καλά. Τουλάχιστον τελικό θα περάσω και τέλος. Και τελικά γύρισα έτσι. Τι ερώτηση σου κάνανε και τι ερώτηση σου έτυχε? Στη βραδιά του τελικού. Μιλάμε για το Miss Universe τώρα. Όχι, για το Miss Euro. Στο Miss Euro μας κάνανε ερωτήσεις μία μέρα πριν τον τελικό. Πολύ χαλαρά, απλά για να μας γνωρίσουν. Κάνανε διάφορες ερωτήσεις για τη ζωή μας. Στο Miss Universe κάνανε ερωτήσεις λίγες μέρες πριν τον ημιτελικό. Με ρωτήσανε για την κρίση στην Ελλάδα, για τους μετανάστες. Διάφορα τέτοια, ναι. Μπορώ να πω. Ναι. Είχα δει τυχαία πριν από μερικά χρόνια στην τηλεόραση στην Αμερικάνικη τις Αμερικάνικες, πώς το λένε, τα Αμερικάνικα καλλιστικά, τον Αμερικάνικο διαγωνισμό ομορφιάς, από τον οποίο βγαίνει μία από όλες τις πολιτείες, μία κοπέλα. Ναι. Εκτός φυσικά από την ομορφιά που δεν αλλάζει, που κρίνεται μία κοπέλα για το πόσο όμορφη είναι, οι δεξιότητες, οι ικανότητες που ζητήθηκαν, τα πράγματα που μπορούσαν να κάνουν αυτά τα κορίτσια, είτε ήταν γυμναστική, είτε πιάνο, μουσικά όργανα, γλώσσες, φιλανθρωπικές δραστηριότητες, ακαδημαϊκή μόρφωση κλπ, ήταν σχεδόν ίδια σε ποσότητα με τα προσόντα που ζητούνται για την ομορφιά τους. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί με τα φεμινιστικά έχουν αλλάξει τα καλλιστεία, γιατί είχαν δεχτεί και πάρα πολύ κριτική κλπ. Mm-hmm. Και ειδικά στην Αμερική συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό και στους διεθνείς διαγωνισμούς, όπως το Miss Universe να ρωτάνε ή το Miss Europe να ρωτάνε και άλλα πράγματα, να ζητάνε και άλλα πράγματα από τις κοπέλες? Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Μόνο στην Ελλάδα το έχουν. Δεν ξέρω, το βλέπουν λίγο αλλιώς. Ότι θέλω να βγω στα ρελάζ γιατί θέλω να γίνω top model. Θέλω να βγω Miss Universe γιατί εμφάνιση. Θέλω να κάνω Victoria's Secret. Έχουν ξεχάσει λίγο το νόημα. Όταν παίρνεις τον τίτλο της χώρας σου, είσαι η φωνή της χώρας στο εξωτερικό. Δεν είσαι η μία όμορφη ή η μία ομορφότερη της Ελλάδας. Ναι, βγαίνεις έξω σε άλλες χώρες και μιλάς για τη χώρα σου. Άρα πρέπει να ξέρεις να μιλάς. Είσαι η φωνή της χώρας σου, ναι, φυσικά. Και αυτό στην Ελλάδα λίγο το έχουν. Εγώ το είδα πολύ στο Miss Universe. Όλες οι κοπέλες εκεί. Δηλαδή, έβλεπα κοπέλες που δεν ήταν καν όμορφες. Είχε και δύο-τρεις κοπέλες που είχαν και τα κιλά τους, αλλά είχαν τη φωνή της χώρας τους. Αυτό τους έκανε και κέρδισαν τον τίτλο στη χώρα τους. Άρα, μέτρησε περισσότερο εννοείς από την καλύτερη εμφάνιση άλλων, γιατί ως προσωπικότητα, ως σύνολο, ξεχώρισαν σύμφωνα με την κριτική επιτροπή. Και να ρωτήσω κάτι. Και ακούσαμε και να θέλω να σου πω, όχι, έχεις πάρει και στροφή. Πήρα στροφή. Κοίτα, μην αγκαλιάσεις το κορίτσι και χουμάλα.
Σε βλέπω, έχεις γυρίσει, όχι, η πατέρα. Με αγκάλιασε πριν, να ξέρετε. Είμαι εδώ, ο φίλος μου δεν αγκαλιάζω ούτε μυρμήκια. Ναι, ναι, επειδή τον βλέπεις χαμογελαστό, μην νομίζω ότι αποκλείεται να τον δεις και μη χαμογελαστό. Δικός μου είναι ανιψιός ενός ποδοσφαιριστή που μου άρεσε πολύ. Ποιανού, παιδί μου? Του Βασίλη του Μπορμπόκη. Σε ποια ομάδα έπαιζε? Συνάκ, που θα μ' γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ποδοσφαιριστές και σε άλλες ομάδες που να σ' αρέσουν. Ναι, αλλά δεν τους ξέρει και δεν τους μιλάει ο Γρηγόρης. Μόνο σ' αυτούς τους. Σε κανένα από το σόι. Πάντων, ακούσαμε στο βίντεο ότι βάλατε χρήματα εσύ, η οικογένειά σου, για να πάτε στο Λίβανο. Ναι. Μισό λεπτά, γιατί θέλω να το συζητήσουμε αυτό, αλλά πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Διαφημισούλες και συνεχίζουμε. Και δεν θυμάμαι τι τη ρώταγα πριν τις διαφημίσεις. Γιατί τη ρώταγα και στις διαφημίσεις. Τι σε ρώταγα, βρε, που είπα μετά τις διαφημίσεις, θα το πεις? Δεν θυμάμαι. Παιδιά, για το αυτό που είπε ο Κώστας στο βίντεο, ότι πληρώσατε από την τσέπη σας που πήγατε εκεί. Ναι, 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 ναι. Ναι, πώς αναλάβατε τέτοιο? Ναι. Δεν γινόταν αλλιώς και ήθελα πολύ να πάω. Ήθελα τη δεύτερη ευκαιρία αυτό το... νομίζω είναι το δώρο μου για τα Χριστούγεννα, για 5 χρόνια. Για πόσα χρόνια? Το έφαγε το δώρο για μια πενταετία, εσύ χαλάρωσε. Εσύ χαλάρωσε. Και το Υπουργείο Τουρισμού δεν σε πλησίασε ακόμη. Εγώ θα το ξαναπώ. Όχι, ρε παιδιά. Γιατί έτσι ήθιστε, όταν παίρνει μια κοπέλα ένα τίτλο μεγάλο, πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο, πρέπει κάποιος κάπως, με κάποιο τρόπο, να την εκμεταλλευτεί και η χώρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι η πιο όμορφη, σύμφωνα με το διαγωνισμό, γυναίκα στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα να μένει έξω από αυτό. Πάντως, οι Ελληνοαμερικάνοι, πάλι μπήκε στη Μέση Αμερική, την κάλεσαν. Πέστε μας. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Για πέστε μας. Με έχουν καλέσει ήδη πριν φύγω για το Μίση Φίλιος, με καλέσαν το Σικάγο, ο πρόεδρος των Ελλήνων εκεί. Πήγα 4 μέρες. Κάνανε όλες εκείνες τις μέρες διάφορα προς τιμήν μου. Με είχαν καταρχήν εκεί στα καλύτερα, στα καλύτερα. Δεν το πίστευα. Είναι το μέρος τελικά, ποιος πάει στα καλύτερα. Στα καλύτερα. οι Έλληνες της Αμερικής. Και με έχουν ξανακαλέσει τώρα ως Miss Ευρώπη, 21 Απριλίου που είναι το Independent Day, στην παρέλασή τους. Τώρα δηλαδή. Ναι. Τη Δευτέρα. Δηλαδή πότε φεύγεις? Σε ένα μήνα. 20... Απριλίου. 21 Απριλίου. 21 Απριλίου. Α, έχεις ένα μήνα μπροστά σου. Ναι. Αυτό είναι τον Ιούλιο. Έχω ένα μήνα να πάρω μια ανάσα. Τελικά, εσύ ρε παιδί μου, πού θέλεις να μείνεις και να δουλέψεις? Πού? Γιατί φαντάζομαι ότι θα ασχοληθείς με το modeling, έτσι? Ναι. Ωραία. Θέλω να πάω στην Αμερική. Με έχει ζητήσει εκεί ένα μεγάλο πρακτορείο. Έχουμε λίγο πρόβλημα με τη βίζα. Αλλά δεν θέλω να πάω να μείνω μόνιμα εκεί. Θέλω να είμαι το μισό χρόνο εκεί και το μισό χρόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, είμαι το στην Ολλανδία δεν τη λες καθόλου που έκλαιγες 9 χρόνια που την άφησες. Και δεν θα μιλάει. Πηγαίνω στην Ολλανδία όταν είναι του λείπες. Όταν γύρισα από Αμερική, πήγα 4 μέρες πήγα στην Ολλανδία. Ήμουνα μετά 1 μέρα στην Ελλάδα και την επόμενη έφυγα για Λίβανο. Αυτό. Γι' αυτό έλεγα δεν έχω κάτσει και καθόλου Αθήνα. Η φίλη σου λέει να σκουπίσεις λίγο τα σαλάκια που σου τρέχουν. Εδώ, εδώ. Κάνε λίγο δεξιά. Να σου πω κάτι. Μικαέλα, μαζέψου. Δεν θα με βάζει να τσακωθώ με τον Γιάννη τον Μπορμπόκη τώρα. Να σου πω, Γιάννη, ακούμε, Γιάννη, δεν βλέπουμε. Εγώ έριξα μια ματιά λίγο πριν που δεν είναι. Μου τον κρύβει τώρα. Τον κοκκίνησα. Είναι ένα πολύ ωραίο παιδί. Καταπληκτικό κούκλο. Είναι μοντέλο και αυτό. Είδα ένα χαμόγελο πραγματικά. Έλα μέσα, βρε παιδί. Έλα, Γιάννη, έλα, ρε συνάδελφε. Μα σε παρακαλώ, Γιάννη, ακούμε, Γιάννη, δεν βλέπουμε. Σε ευχαριστώ, έλα να μα πει ένα Γιάννη. Για τον Βασίλαρο τον Μπορμπόκη, μιλήσαμε για το σόι όλο. Μιλήσαμε για τον Βασίλαρο. Έλα ρε Γιάννη. Καλώς ήρθες. Φτού σου παιδάκι μου, έλα σε φιλήσω. 22 και εσύ, 22. 25. Α, έλα, για κάτσε δίπλα. Έλα, θα σηκωθώ. Ναι. Όχι, όχι, σηκωθώ. Κάτσε παρακαλώ. Παιδιά. Αφήστε πάρα. Εγώ πρέπει να φύγω, Γιάννη, κάτσε κάτω. Εγώ γιατί έμεινα, θα κάνω τα προξενιά. Έλα, κάτσε, έλα. Καθίστε εκεί. Κάτσε όπου θέλεις. Αποφάσισε, μήπως θες να κάτσεις εδώ, να σηκωθώ. Δεν έβαλα εγώ ούτε make-up ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεσαι 25 χρόνια θες και make-up. Αν δεν βλέπεις κοντά γυαλιά έχουμε, μη φοβάσαι. Εσύ λοιπόν είσαι μοντέλο κι εσύ? Ναι, ασχολούμαι 5,5 χρόνια περίπου. 5,5 χρόνια, δηλαδή από πριν τα 20. Και πες μας, έχεις δουλέψει εδώ, έχεις δουλέψει έξω, έχεις πάει σε διαγωνισμό ομορφιάς καταρχήν? Όχι, ποτέ. Μου είχαν προτείνει, αλλά δεν ήθελα. Είμαι ακριβώς το αντίθετο από τη Μικάλα. Η Μικάλα έχει λάβει μέρος γύρω στους 10 διαγωνισμούς και έχει 8 τίτλους. Στο σπίτι τα έχουμε κρεμασμένα τα στέμματα με τις κορδέλες. Ε, βέβαια. Αλλά εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο.
Ποτέ. Διάβαζα ότι πήγες Μαλαισία. Έχω, ναι, Ταϊλάνδη, 3 μήνες. Α, Ταϊλάνδη. Και τι έκανες στην Ταϊλάνδη, ξέρω μπάνια που σίγουρα θα έκανες. Πολλά μπάνια και δουλειά. Ουσιαστικά πήγα 3 μήνες για δουλειά, αλλά επειδή μου άρεσε πάρα πολύ. Είπες δεν κάθομαι λίγο ακόμα. Έκατσα 2 μήνες και έκανα διακοπές και δούλεψα δεν μόνο ένα μήνα. Δεν ήξερε εμένα ακόμα, γι' αυτό έκανα. Τώρα ήταν η επόμενη ερώτησή μου, πού άφησες αυτό το όμορφο κορίτσι, αλλά δεν είχατε γνωριστεί. Όχι, όχι, όχι. Όχι, είχαμε γνωριστεί. Απλά δεν είχαμε. Ήμασταν φίλοι, δεν ήμασταν γνωστοί. Πώς είναι, παιδιά, από γνωστή το... μετά το προχώρησατε σε σχέση. Απλά δηλαδή, γνωριστήκαμε. Είναι αυτά που διαφωνώ καμιά φορά ή με σένα ή με σένα. Ναι. Που λέω, μα δεν μπορεί όταν είσαι φιλαράκι με κάποιον μετά ξαφνικά να τον δεις ερωτικά. Ω, ανάβει ναι. Από την πρώτη στιγμή με είχε ερωτευτεί καλέ, γι' αυτό μου το έπαιζε φίλος. Α, εσύ Γιάννη. Είναι αλήθεια. Αλήθεια. Και τώρα, για πες μου λίγο. Αυτό εδώ το κορίτσι έχει όνειρα. Θέλει η Αμερική, θέλει. Εγώ τη βλέπω να είναι με μια βαλίτσα και να γυρνάει τον κόσμο. Εσύ και εγώ. Εγώ τη στηρίζω σε όλα τη τα όνειρα. Ναι. Εγώ είμαι αυτό που τη σπρώχνει περισσότερο ακόμα και όταν απογοητεύεται. Εγώ είμαι αυτό που θέλει το καλύτερο για αυτήν. Ακούω την γκρίνια μου. Ακούω τι γκρίνιε. Δεν μπορεί να γκρινιάζει γυναίκα. Γκρινιάζει. Ταλέπορε. Ζήλε, γκρίνιε, όλα. Ό,τι έχουν όλε οι γυναίκε. Όλε έχουν τα ίδια πάνω κάτω. Όλε οι ηλικίε. Είναι ανεξαίρετο ηλικία. Αυτό είναι, ναι. Τη στηρίζω σε όλα και πηγαίνω σε όλα τα ταξίδια μαζί τη. Σε όλα. Εσύ τη δουλειά σου την έχει αφήσει, δηλαδή. Την κάνω. Αλλά τώρα προέχει τη Μικάλα. Α, είναι ο μάνατζερ σου. Λειτουργώ τώρα έτσι γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν πάρει κάποιο τηλέφωνο και μιλήσει η ίδια. Είναι άσχημο, δεν μπορεί να πει σε κάποιον όχι ή ναι ή να τα κανονίσει όλα μαζί και δουλειά. Τέτοια. Και προσπαθώ να την προστατεύσω. Απλά ήταν η επιλογή της να έρθει πρώτα στη δική σας εκπομπή, μετά να πάει στις υπόλοιπες. Ήταν δική της επιλογή και το ήθελα από την αρχή. Και όταν της είπα ότι με πήραν τηλέφωνο από την κυρία Μενεγάκη, τρελάθηκε από τη χαρά της. Μου λέει μήνυμα ναι, 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 πρώτα εκεί. Λέω, παιδιά, διάβασα αυτό. Για βρείτε το αυτό το κορίτσι. Μου έστειλε μήνυμα από τη Νέα Υόρκη. Ένα email και μου λέει... Μα πάντα ήθελα να έρθω. Κρίμα, ήταν δίπλα, Σικάγο, δεν συναντιόμαστε. Είναι και ένα καφέ. Θα τα πείτε κουκλάκια. Είχες και το Θοδωρή να σου πήγαινε μια πόλη. Την επόμενη φορά θα σε καλέσω στο σπίτι μου που θα μένω πλέον εκεί. Μπράβο, κάλεσε. Θα κάνουμε και ένα άλλο κάλεσμα. Διαπαντός. Κάτι άλλο τώρα που θέλω να μου πείτε, παιδιά. Πόσο εύκολο είναι δύο νέα ωραία παιδιά, γιατί είσαστε και δύο όμορφοι και δύο νέοι, κάνετε την ίδια δουλειά, σχετικά που εσύ θες να αφήσεις λίγο πιο πίσω τη δικιά σου για να προχωρήσει πιο πολύ η Μικαέλα. Τώρα, χωρίς πλάκα, δεν μπορεί να μην έρχεστε καθόλου σε δύσκολη θέση. Δηλαδή, εμείς κάναμε πλάκα εδώ με τον Γρηγόρη, γιατί εντάξει, έχουμε την άνεση να κάνουμε τέτοια πλάκα και φαντάζομαι δεν παρεξηγείται και κανείς. Περί το σαλάκι λίγο στάζει, όχι ότι αποκλείεται κιόλας. Αλλά εντάξει. Αποκλείεται, είμαι παντρεμένος με δύο παιδιά. Αυτό ρε παιδί μου που θα το δεις σε μάτια Γιάννης, ανθρώπων που την κοιτάνε έτσι, και θα το δει και αυτή σε μάτια γυναικών που θα σε κοιτάνε. Δεν θα σας φέρει ποτέ σε σύγκρουση. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι που δίνει συνέχεια μία φρεσκάδα στη σχέση. Δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις. Δηλαδή, συνήθως μετά από λίγο καιρό θα επαναπαυθείς ότι οκ, τώρα είμαστε μαζί κλπ. Αλλά σε όταν... αυτή την περίπτωση πώς να επαναπαυθείτε λοιπόν εσύ δύο. Ναι, δεν γίνεται να επαναπαυθείς. Δηλαδή αυτή θα ζηλέψει λίγο, εγώ θα ζηλέψω λίγο. Έτσι. Πάντα. Οπότε φωτιά η σχέση τους, Γρηγόρη! Να σου πω, δεν είπες όμως αυτό που είπες και εσύ πριν, που λέγαμε μόνο για μας. Α, μπράβο. Για πες τα. Πάμε στην Ελένη, είναι η πιο ωραία γυναίκα της ελληνικής τηλεόρασης. Πες τα βρε παιδάκι, να βρείτε μια χαρούλη. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα κλείσει το σπιτικό μας σήμερα, Γιάννη. Πες τα Γιάννη Μπορμπόκη, πες τα Γιάννη Μπορμπόκη. Δεν μπορώ να πω, δεν το είπα γιατί το είπα. Ελένη είναι αλήθεια. Πες το παιδάκι μου, πες το έτσι και δημόσια. Να γραφτεί παντού. Να το ευχαριστηθώ κι εγώ. Ρε Μικαέλα, εμείς λέμε για σένα και εσύ για εμάς δεν είπες κάτι τώρα μεταξύ μας. Πες κι εσύ, δεν μιλάω. Κάνε την καρδιά σου, Πέτρα, και πες ένα ψέμα, δεν βαριέσαι. Πες κάτι στα Ολλανδικά, ό,τι θες. Όχι, όχι, γιατί μπορεί να βρίζει. Να πει κάτι ελληνικά να το καταλάβουμε. Ο Γιάννης Μπορμπόκης πώς είπε. Ο Γιάννης Μπορμπόκης. Δεν σου βγαίνει, ε. Συγγνώμη και εγώ για την Ελένη είπα. Να σε καλά, Μικαέλα. Τι τραβάω στα γεράματα. Εντάξει, είπα και για σένα ότι θα γελάσουν, γι' αυτό σου είπα πριν κάτσε δίπλα. Καλά, θα γελάσει. Λέμε, νιώθω πιο άνετα. Σου είπα να πει κάτι στα Ολλανδικά και για το παλικάρι. Γιατί μα τον πληγώνει. Τι θέλει, δεν έβλεπε έναν δρόμο στο Άμστερνταμ. Μην τα έλα. Σημαίνει μην κλαις.
Λέω ρε σε Μικαέλα. Μην στεναχωριέσαι, Μικαέλα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι οι άντρες με τα γκρίζα μαλλιά τώρα μπαίνουν λίγο στη μέση, μας τις πάνε λίγο, γιατί θεωρούνται γοητεύσουν πολύ, ας πούμε. Και τώρα και σε διάφορα, ξέρεις. Τελικά το τσίψε το κομπλιμέντο από το Γιάννη του Μπουρμπούλκη. Εγώ παρακολουθεί τρελό. Όχι το κουκλοζεύγαρο. Είστε και κουκλοζεύγαρο και ωραίοι τύποι. Ομιλητικό, ωραίοι τύποι. Έτσι είναι. Με χιούμορ. Γιατί εμείς κάνουμε παρέα μεταξύ μας. Με τα καπί. Εμάς τη φρεσκάδα αυτή. Στο καπί στην περιοχή δεν έρχονται τέτοια παιδιά. Δεν τα έχω γνωρίσει. Κάνουμε και συναυλίες και τα πάντα. Εκδρομές, σωρό, στα μετέωρα. Σωρό. Πού δεν είναι να πάμε. Μετέωρα, λίμνη, πλαστήρα, έχουμε πάει παντού. Ωραία μέρη. Αυτό θα μάθουμε. Καμία σχέση. Σε 25 χρόνια. Η καινούργια γενιά είναι πολύ πιο τούρμπο. Εσύ έχεις συναντήσει τόσες συστεμένες, ρε Λένη. Ναι. Δεν είναι πιο τούρμπο η νέα γενιά. Είναι. Και στην ομιλία και σε άνεση και τα πάντα όλα. Εντάξει, είμαστε και χαλαροί παρέα. Προσαρμόζεται κανείς εύκολα και ξανοίγεται μετά. Δηλαδή δεν θέλει και πολύ χρόνο κανείς να μπει στην παρέα. Στην αρχή μπαίνουν όλοι λίγο, αλλά μετά στο 5 λεπτό, 10 λεπτό είναι όλοι. Σαν να κάναμε παρέα χρόνια είναι. Μπράβο. Ξεχνάμε λίγο τι είμαι στην τηλεόραση. Εγώ αυτό είπα. Λέω στην αρχή όταν έχω συνέντευξη, είμαι λίγο αγχωμένη. Μετά μιλάω, δεν σταματάω να μιλάω. Και μετά πάω σπίτι και λέω: ξέρασα ότι είμαι στην τηλεόραση. Μήπως αυτό δεν έπρεπε να το πω. Τι, μιλάει και στο σπίτι. Γι' αυτό προτιμάω να πηγαίνω σε εκπομπές που είναι μαγνητοσκοπημένες. Μπορούμε να το κάνουμε κάτι, ξέρεις. Σε λεπτάκι μας και φύγαμε. Γιάννη, ποιο είναι το ελάττωμα που σε ενοχλεί επάνω. Γιατί εντάξει, όλοι έχουμε πολλά ελάττωματα. Αλλά κάποιο που πραγματικά να σε ενοχλεί και να θέλεις να το διορθώσεις, ποιο μπορεί να είναι. Να πω αλήθεια. Θέματα. Τον πήρα τα μούτρα, καλέ, πρόσεχε. Ωραία, Γιάννη, ήρωα. Πρόσεχε τώρα, Γιάννη, γιατί για να το πει το πρόσεχε και δημοσίω. Αν βγάλουμε τη ζήλια που την έχουν όλες οι γυναίκες. Εννοείται, αυτό παντού θα το βρεις. Είναι το ότι από την πίεση, χωρίς να το καταλαβαίνει πολλές φορές, ότι μπορεί να ξεσπάσει τα νεύρα πάνω μου, ενώ ουσιαστικά τα νεύρα δεν είναι με μένα. Εσύ πού τα ξεσπάσει τα νεύρα. Όπου βρει. Γυμναστήριο. Θα είμαι ευγενικός. Στο γυμναστήριο. Έτσι δεν λένε όλοι. Έτσι λένε. Γυμναστήριο. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι, έτσι που είμαστε έτσι ωραία χαλαρά. Με τα τραγούδια πώς θα πάτε. Εμένα έχει κλείσει η φωνή μου, το είπα ήδη τώρα. Καλά, όχι, δεν λέμε. Δεν κάνουμε διαγωνισμό φωνής. Χαλάρωσες με τους διαγωνισμούς. Αλίμονο. Ενώ τραγουδάτε, στίχους θυμάστε. Εγώ καθόλου. Η μητέρα μου είχε πει το μόνο να ασχοληθώ με ό,τι θέλω. Ναι. Μου λέει: κάνω ό,τι δουλειά θες στη ζωή σου. Μην σκεφτείς με το τραγούδι τίποτα, ούτε σε καράβια. Γιατί η φωνή μου είναι. Τόσο χαλιά. Κοίταξε, μετά τη φωνή του Γρηγόρη εδώ που ξέρετε πόσο τον αγαπώ, αλλά πραγματικά δεν. Μίλα, εσύ που είσαι τραγουδιστής και μουσικός. Πες. Στεντόρια η φωνή του, αλλά κακουβαλμένη. Γιατί από σένα δεν το παίρνω. Σας είδα χθες. Α, το είδες. Είδες λοιπόν, δεν κάνουμε διαγωνισμό. Είναι λίγο στις καλωσιές ακόμη. Εδώ κάνουμε διαγωνισμό ποιος θυμάται τα λόγια από το ρεφρέν. Δεν λέμε ποτέ ποιος τραγούδισε καλύτερα, γιατί εκεί πια μόνο για τόσο τραγούδια. Γιατί ήμασταν κατεστραμμένοι. Εντάξει, έχετε το χάρισμα να έχετε τραγουδιστεί με Αλτσχάιμερ. Οπότε έχει και ενδιαφέρον διαφορετικό. Εγώ θυμάμαι μόνο την πρώτη λέξη από το ρεφρέν. Μετά μένω. Δεν σου χάιδεψα τα αυτιά χθες λίγο που με άκουσες. Κατέβασες τη φωνή σου και την έκανες λίγο ερωτική και τα εκνευριστώ. Και θα ξαμολύσω το Γιάννη δίπλα μου και δεν σε βλέπω καλά. Το Γιάννη τον Μπορμπόκι μην τον φοβάσαι, μα έφυγε. Επειδή του λες το επίθετο. Νομίζω θα σε σώσει αυτό. Άκου τι λέει. Το κάνει πιο φιλικό Γιάννη. Για να μην τον δει. Λόγω άκρη. Για πες μας τώρα έτσι χαλαρά. Την Εστεμένη που είχε πάρει τίτλο ή που δεν είχε πάρει πρώτο τίτλο από του διαγωνισμού του Αντένα, λέω τώρα. Βέβαια, μικρό παιδί σου, αλλά δεν πειράζει. Κάτι θα θυμάσαι και εσύ. Θα βλέπανε λίγο οι γονείς σου. Που ρε παιδί μου, όταν την είχε δει, ανεξαίρετο μπορεί να σου να 10 χρονών ή 15, είπε τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Από τι Εστεμένες. Μην το κοιτάς καλέ, έτσι είναι παλιά. Παναγία μου, ψάρωσα κι εγώ. Κοίταξα απλά. Κοίτα το Γρηγόρη. Κοίτα λίγο το Γρηγόρη, να κάνω λίγο κουβέντα με τα γόρη. Για πες, παιδάκι. Δεν μου έρχεται τώρα κάτι στο μυαλό. Γιατί... Πού να σου έρθει με την αλήθεια που σε κοίταξε. Κι εγώ τρόμαξα. Μαρμάρωσε τα λεπτά. Δεν κοίταξα κάπως. Να την πάμε στο δωμάτιο επικοινωνία. Πάμε να σου πω ό,τι θες. Δεν σου έρχεται καμία. Δεν μου έρχεται. Ωραία, πες μου ότι δεν λες για τη Δούκισσα, κοπέλα που σε αρέσει. Να, πες για τη Δούκισσα, βρε Γιάννη, μην φοβάσαι. Έχεις άδεια να το πεις. Η Δούκισσα, ναι, είναι αναφυσβήτητα μία από τις ομορφότερες Ελληνίδες. Γιατί δεν μου τη λες τόση ώρα, περίμενες να σου δώσει το ελευθέρα σπέστα. Δεν θυμάμαι ποιες έχουν πάρει τίτλους και ποιες όχι. Για να καλά το πει. Δεν μιλάς, περίμενε να σου δώσει το και η ρίχτα τώρα. Πες για τη Δούκισσα. Πήρα μάδια. Η Δούκισσα είναι καταπληκτική. Είναι από τις πιο όμορφες Ελληνίδες. Μπράβο. Πες μας και εσύ τώρα.
βρες κάποιον άντρα. Από τα νέα ωραία μοντέλα των τελευταίων 15 χρόνων, κάποιον που θυμάσαι και λες, ρε παιδί μου, ωραίο παιδί. Έχεις δικαίωμα να πεις. Θέλω λίγο να δω το γούστο σας, κατάλαβες. Ο Γιάννης Βορβάκης και ο Στίβ Μιλάτος. Μέχρι και το Σπαλιάρα. Το αγόρι μου και ο κολλητός μου. Α, μέχρι εκεί πάμε. Δεν ανοιγόμαστε περισσότερο. Τρεις σου είπα. Μέχρι τρία άτομα μπορείς να πεις. Θα βάλεις και το Σπαλιάρα μέσα. Εντάξει, το Σπαλιάρα, το Στίβ και το Νιάκαρη. Σ' αρέσει. Όχι, ναι, γιατί όταν είχα πει για τους Κυλιακούς του Σπαλιάρα, έχει γυρίσει λίγο το μάτι σου. Γι' αυτό δεν ήθελα όχι, να το πω. Όχι, αλίμονο. Ποτέ, 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 ποτέ. Ειλικρινά, μην διαλύσουμε κι άλλα ζευγάρια. Πραγματικά. Παιδιά, όχι, είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ας μείνουμε εκεί. Δεν είναι ότι φέρουμε και γούρι συνήθως. Είναι κρίμα να τόσο ωραίο ζευγάρι. Το προξενιό. Λοιπόν, παιδιά, μην φύγετε. Καθίστε λίγο. Έχω ένα άλλο θέμα. Αλλά καθίστε στην παρέα μας, είστε πολύ ευχάριστοι. Θα επανέλθω. Γρηγόρη, μην μπει σε δύσκολα θέματα. Αν θες, να σου πει λίγα λόγια για την Ιερά Πέτρα. Ας μείνουμε εκεί. Θα τα βαντάρω το ζευγάρι τώρα, άσε με. Όχι, σε φοβάμαι σένα. Για τα χαρτοφύλια. Κατερίνα, μην αφήσει να μπούμε σε συζητήσεις. Δεν ξέρεις τι θα πει τώρα. Ναι, ο γάμος είναι υπέροχο να το κάνετε παιδιά και τέτοια. Να το διαλύσει. Μην ακούτε εσύ. Έχασα και τα χαρτιά μου. Να το. Τέλος πάντων, κάπου θα τα βρω. Για πάμε εδώ τώρα στα δικά μου. Τι λέγατε τόση ώρα, ξύλο έφαγες, όχι, την έχεις λιτώσει. Πάμε να δούμε τα πάντα. Ελένη, έρχεται Σαββατοκύριακο, έχω μια οικογένεια, δύο παιδιά. Πρέπει να περάσω κι εγώ ήρεμα, να βγω να πάω σπεδότοπος, να περάσω ωραία. Μας έρχονται τα παιδιά του φωτογραφίες. Μην βγω και είμαι σακατεμένο τώρα. Έχεις δίκιο, μωρέ Γρηγόρη μου, συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, στο λίγο χρόνο που μας μένει. Να τους ενημερώσω για τη συναυλία. Ναι, να τους ενημερώσω. Θέλεις να μου πεις κάτι. Δεν θες να μου γράψεις το τηλέφωνο σου. Όχι. Το χοντρέφω. Γιάννη Μπορμπόκη. Γιάννη Μπορμπόκη. Θα πιάσει και το φαρμακείο από το ξύλο που θα φάει. Πώς εγώ λέω να του πάρω την αντιρρητηδική και για τους μαύρους κύκλους που μπορεί να κάνει και για μπουνιές. Δεν ξέρεις. Λένε για φυσικό μαύρο κύκλο από κάτω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι και δύο φίλοι μου απ' έξω περιμένουν, Γρηγόρη. Έτσι στην πίτα σου. Επειδή βλέπετε, δεν σε κάνει καλά μόνος του. Πες το θέμα σου και ας τα πολλά πολλά με το κορίτσι. Να σου πω κάτι. Εσύ νιώθεις ότι είσαι σπίτι σου, αλλά και εγώ γυρνάω σπίτι μετά για να περάσω δύσκολα. Δεν είναι όμορφο. Πέφτει πολύ παντόφλα, άσχημη. Μην το κάνει καλάκα. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το καλό της γυναίκας μου. Θες να μου κάνεις να νιώθω άσχημη για την πλάκα που κάνουμε. Θα σου πω το καλό της γυναίκας μου. Δεν με βαράει ποτέ στο κεφάλι. Ναι, επειδή κάνει τηλεόραση, ξέρει αυτό. Το έκανε και δεν βρήκε το δρόμο από το φούρνο στο σπίτι. Το ψάχναμε. Και κάτι ακόμα. Γυρνάω σπίτι, πάντα έχει ζεστό νερό. Πλένω τα πιάτα, ξέρει ούτε τα χέρια. Φουσκαλιάζουν. Μήπως πολύ καυτό νερό επίτηδες. Όχι, ζεστό, χλιαρό, με φτάνει. Δεν έχω πρόβλημα. Γρηγόρη, μοιάζουμε. Και εσύ, αδερφέ μου. Πολύ, το λέω με καημό. Εσύ σιδερώνεις. Δεν σιδερώνω, ευτυχώς. Είναι το μόνο που δεν κάνω. Μπουγάδα βάζεις, τα τάλα μαγειρεύω, πλένω. Τίκλους παίρνει άντρα με τόσα προσόντα. Τι γίνεται ρε παιδιά. Και μαγειρεύεις, Μικαέλα κάνει. Μην τον διαφημίσεις, θα στον κλέψουν. Κάνει, θα στον κλέψουν, σου λέω, μην διαφημίσεις άλλο το αγόρι. Έχω μια ξαδερφούλα από τη Λάρισα Γιαννάρα. Σήμερα με τον κλέψουν, τώρα δεν λέγαμε για το ταϊκουαντό. Ποια να πλησιάσει. Έχω μια νύπαντρη Γιαννάρα από τη Λάρισα. Έχει χωράφια. Ρε Γρηγόρη, να μας πεις για τη συναυλία. Τι να σου πω, εδώ δεν βλέπεις να μας καταστρέψει Σαββατοκύριακο. Έχω και υποχρεώσεις, σε παρακαλώ, Μικαέλα. Μίλα με τον Γιάννη τον Μπορμπόκη και άφημε με παιδιά. Εγώ το ξεκίνησα, εσύ δεν ξεκίνησες. Όχι, η Ελένη το ξεκίνησε, εγώ δεν έκανα τίποτα. Και έρχονται. Την κρέμα ματιών την πήρα από τα νούξα. Όποτε σου χρειαστεί με μελανό μάτι, εγώ θα στη βάλω. Κάτσε ρε, εσύ, Ελένη. Καλά, εγώ θα έχω το μελανό μάτι σε λίγο. Να το έχεις από τον Γιάννη, τον Μπορμπόκη. Βλέπει τι κάνεις. Γιατί τα λέει όλα σαν κύριε, Ελένη. Τον Μπορμπόκη, ναι. Ο Γιάννη, είμαστε μεξικάνικη σειρά. Η Μικαέλα, ο Ευρωπαίος, ο Γιάννης ο Μπορμπόκης και εδώ ποιος είσαι, ο Ελτσάπο. Ο Ελτσάπο. Πες παιδί μου τη συναυλία. Ναι ρε παιδιά, την πω, μ' αφήνετε. Βάλε βρε ένα τραγούδι, Δημήτρη. Έχω και εικόνα, μην το φοβάσαι καθόλου. Εικόνα έχεις, αλλά θέλω ήχο. Μιλάμε για συναυλία. Τι να την κάνω την εικόνα. Scorpions. Οι ιστορικοί Scorpions. Ξαναέρχονται. Έρχονται στην Ελλάδα 20 Ιουλίου στην πλατεία νερού. Πού είναι η πλατεία νερού. Πλατεία νερού στο. Τι γελάει η Καλυμούκου, είναι τρελή. Τι είναι και αυτή νομίζεις. Στο Φάλιρο. Στο δέλτα του Φαλήρου. Σταματήστε ρε, ξέρω που είναι. Μπήκα στο χάρτη. Αν δεν ξέρεις την πλατεία νερού, ούτε την ΕΙΤΑ από τη γειτονιά σου δεν ξέρεις. Δεν ήξερα, αλλά μπήκα και το ψάξα. Λέω πλατεία νερού, πλατεία νερού που είναι. Είναι στο Take Fondo δίπλα. Take Fondo. Δηλαδή θα πάρεις ένα φοντό ή ένα φοντά. Το Take Fondo το λέει Take Fondo. Τι Take Fondo ρε. Στο Take Fondo δίπλα είναι. Τα ρε, Take Fondo. Έχεις την πρωταθλήτρια. Το λέγαμε. Να σου πω κι εσύ, Μικαέλα. Take Fondo και take ένα μπέργκερ. Take Fondo. 20 Ιουλίου για τα 50 χρόνια καριέρας, πορείας.
Έρχονται για 20 φορά στην Ελλάδα πια. Περίπου. Είναι κοντά. Σε καλή κατάσταση. Είναι ντάμάρια. Σε ίστρο. Τι είχα δει εγώ πριν 5 χρόνια. Νταμάρια. Μπράβο. Χαίρομαι. Καταλαβαίνω. Ο Κλάους με φωνάρα. Εμείς γυρεότεροι φαινόμαστε. Ο Κλάους με φωνάρα. Κλάους με φωνάρα. Take the dog. Μην ξεχαστείτε. Ποιος Κλάους, ρε. Ο Κλάους Φαμπάστεν. Ο τραγουδιστής, ρε. Έχεις διαλύσει την αυλή ο τραγούδι. Γιατί μου τα δίνεις αυτά τα θέματα, Κατέρνα. Δεν είπαμε ότι είναι δικά σου. Αμα τρελάνεις. Μισό μόναγε από το πρωί θέλω να πω τους Σκόρπιους. Από... Επειδή έχει ένα δερμάτινο στην τουλάπα. Από... Δεν τους ξέρει, μωρέ. Στην πλατεία νερού έχει θέα στη Μαρίνα του Φαλίρου. Καταρχήν και μόνο μου το λες, εσύ το πλατεία νερού μας πιάνει το νερό. Θα μας πάει νερό. Στην πλατεία νερού λέει έχει θέα τη Μαρίνα. Πάμε για τις κόρες και εμείς θα κοιτάμε τη Μαρίνα. Φυσάει το καράβι. Και το άλλο δεν στο μπάκετ το θορυκτό αβέρο. Εντάξει, εμείς θα κοιτάμε τους Σκόρπιους ή τον θορυκτό αβέρο. Κοίτα, σου δίνω τρεις επιλογές. Διάλεξε και κοίτα. Έγινε. Όπω Χριστέ μου, έχεις και άλλη συναυλία. Έχω και τα εισιτήρια της τιμής Αμαζονιά. Τιμοκατάλογο. Για πες το τιμοκατάλογο λίγο. Τι άλλη με παρεκόμενο. Ξεκινάει από 60 και φτάνει τα 35. Για χρόνια μιλάμε. Όχι, τις τιμές θα είναι εισιτήρια. Τα κιλά. Τι λέει. Τα εισιτήρια σου λέω, ρε εσύ, Ελένη. Πες το, ρε εσύ. Α, το είπα, Ελένη. Δεν ακούω. Α, το είπα. Το είπα. Επανέ. Έχει πουλήσει πολύ μαγιά τον ακούς. Γιατί μπορεί πως μιλάει. Α, το είπα. Ας το Γιάννη τον Μπορμπό για κάτω. Το πάει με μάγκα, ε! Έκποντο. Ας το Γιάννη κάτω, ε! Πέρασε με πόρια, ναι. Εγώ, Χριστέ μου, εγώ η κοπέλα ξεπουξέ, πάει και το μακιγιάζ και όλα. Θα συμμαζέψω. Τι τραβάω. Λοιπόν, το Σκόρπιον δεν έρχεται. Είναι και δύο. Μια μαγική πληροφορία. Είπες μια μαγική πληροφορία, ξεκινάει από 60 και φτάνει τα 35. Εκεί με έκαψες, εμένα με έχασες εντελώς. Το πήγες από τα 60 στα 35, έχει δίκιο το παλικάρι. Από τα 35 και να πεις πάλι, δεν μιλάμε για ηλικίες που μπορούν να παρευρεθούν. Όχι, και πιο μεγάλοι μπορούν να παρευρεθούν. Το λέει Περδικούλα. Θα κοιτάνε στη Μαρίνα το πολύ πολύ άμα παρευρεθούν. Τέκ βοντό. Θα το Σκόρπιο. Θα πάρω δύο τέκ βοντό. Δύο τέκ βοντό. Αλέμε το Σκόρπιο, ναι. Μιλάμε τρελή παρέα, δεν μας βάλουμε. Λοιπόν, δυνάμωσε τέρμα τα γκάζ για να πάμε σε διαφημίσεις και που δεν κατάλαβε άλλη μία να ακούσει. Έρχονται οι Σκόρπιο. Στο τέκ βοντό. Στο τέκ. Αρχές Ιουλίου, κάπου εκεί θα σας τα ξαναπούμε. Μην ανησυχείτε, εδώ θα είμαστε. Ο Γρηγόρης είναι εκπρόσωπος τύπου. Ωραία, το σέφτιαξα. Το σέφτιαξα. Εκπρόσωπος του τεστ. Και η διαδηλή. Έφυγε το κορίτσι από τα Νούξ. Όχι. Όχι, εδώ είναι τα κορίτσια. Πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι. Μόλις τώρα είδα καλά, λέω εγώ πάντα να τα παίρνετε αυτά από τα φαρμακεία, παιδιά, να τα διαβάζετε. Τώρα, πόσα πράγματα μου είπε. Και όμως εγώ διάβασα τώρα εδώ, λέει φροντίδα για μάτια και χείλια. Ποιο, αυτό που θα. Έλα εδώ, εσύ καλέ που δεν μου είπες και το άλλο που με ενδιαφέρει, με εδώ στρέμματα χιλιών. Αυτό εδώ που λέει φροντίδα για μάτια και χείλη, γιατί εμένα τα χείλη πολύ με ενδιαφέρουν. Δεν πρόλαβα να το πω. Γιατί, σου κόψα εγώ το χρόνο. Μισή ώρα σε είχα μέσα. Ποιο είναι αυτό, καλέ, το θέλω. Λοιπόν, η κρέμα ματιών, ναι, είναι κατάλληλη και για τα χείλη. Μη δηλαδή, μου λες εδώ τέτοια. Την περιοχή αυτή και πάνω από τα χείλη. Τι αυτά, πες μου, παιδί μου. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως για τις γυναίκες οι οποίες καπνίζουν. Ναι. Γιατί εδώ, λόγω του καπνίσματος, βέβαια, εμφανίζονται κάνε πολύ λεπτές χαρακές. Χαρακές, ακριβώς. Ναι. Αλήθεια. Αλήθεια. Καλά που το κράτησα. Άμα το ψάξω, θα βρω κι άλλα που δεν μου πες. Όχι, νομίζω τα άλλα τα είπαμε. Ωραία. Ωραία, κάτσε να τσεκάρω πριν μου φύγεις. Και τα αποτελέσματα από τον πρώτο μήνα χρήσης. Αυτό μου το είπες. Καλά, καλά, παιδιά, μπείτε πάρτε το να διαβάσετε με την ησυχία σας. Άλλη μια εκπομπή θέλουμε. Ναι, βέβαια. Και τα αντιλιακά, μην τυχόν και δεν μου φέρεις τα αντιλιακά μου. Πρόσεξε, κανόνισε την πορεία σου. Λοιπόν, εντυπωσιακά αποτελέσματα από τον πρώτο μήνα χρήσης. Αυτά πες μου. Οι ρητίδες μειώνουν 32%. Αλλά δεν μου τα πες αυτά. Συνεχίζω. Η επιδερμίδα φαίνεται πιο γεμάτη 78%. Α, το οβάλ του προσώπου επανασχηματίζεται 77%. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου φαίνονται ανορθωμένα. Ανορθωμένα! Του προσώπου. Ανορθωμένα! Βάλτε κρίμα παντού! Να ανορθωθούν τα πάντα! Λοιπόν, Νουξ, και σα χρωστάω ένα δώρο που τη Δευτέρα δεν θα είμαι εδώ, αλλά την Τρίτη που θα γυρίσω από Κύπρο θα σα το δώσω. Γιατί μου έχει μείνει ένα σετ. Χάρηκα. Και εγώ χάρηκα. Τα αντιλιακά, ε, κανόνισε. Θα έρθω στα φαρμακεία και θα φωνάζω απ' έξω, ε, τα αντιλιακά. Λοιπόν, από όλους εμάς, πολλά γλυκά φιλιά να ευχαριστήσουμε αυτό το υπέροχο ζευγάρι που γνωρίσαμε σήμερα. Ωραία. Τον Γιάννη τον Μπορμπόκη και τη Μικαέλα Φωτιάδου.
Λοιπόν, Φωτιάδου ή Φωτιάδη. Φωτιάδη. Δίδου, δεν πειράζει. Φωτιάδου, Φωτιάδη. Μικαέλα, σε περιμένουμε ξανά με το αγόρι σου. Γιατί επειδή σήμερα δεν καταφέραμε να σα βάλουμε να μελιοτραβηχτείτε, θα το ξαναπροσπαθήσουμε μια φορά. Δεν ξέρει, κάτι μπορεί να κάνουμε. Θα τα καταφέρουμε, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλου. Να περνάτε καλά. Η παρέα σα θα είναι εδώ και αυτήν τη Δευτέρα. Εγώ περιμένω εσά εκεί. Just a body.